στο πρώην Δημαρχείο Μελίκης βρισκόμαστε. Κοντά μας έχουμε τον Αλέξανδρο Ακριτίδη, τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Μελίκης Συγγραφέα. Αλέξανδρε, θα θέλαμε να μας ενημερώσεις για τις εκδηλώσεις που υπολείπονται για το καρναβάλι εδώ της Μελίκης. Σήμερα το βράδυ στις 7.30 ώρα ακολουθεί το κάψιμο των κέντρων στην πλατεία του Νεοκάστρου. Βρέξει, χιονίσει, θα γίνει κανονικά η εκδήλωση. Και αύριο μας έμεινε η τελευταία μέρα των εκδηλώσεων, που είναι και η σημαντικότερη. Είναι η Καθαρά Δευτέρα, με την παρέλαση αρμάτων, παραδοσιακών συγκροτημάτων και ομάδων καρναβαλιστών, η οποία επίσης θα γίνει ανεξαρτήτως του καιρού. Δεν μας σταματάει τίποτα εδώ στη Μελίκη. Από το 1960 που πραγματοποιείται επίσημα αυτή η παρέλαση, δεν έχει διακοπεί ποτέ ασχέτως καιρικών φαινομένων. Αλέξανδρε, ενημέρωσέ μας και για την εκδήλωση που έγινε σήμερα, πριν από λίγο, που τελείωσε, για τον παραδοσιακό γάμο. Παρακολουθήσαμε μια αναβίωση του παραδοσιακού γάμου, μια αναβίωση φυσικά με χιούμορ και με αρκετή χαρά και γέλιο. Συμμετείχαν πολλοί πολιτιστικοί σύλλογοι. Ο λαογραφικός όμιλος Μελίκης και Περιχώρων ήταν ο κύριος διοργανωτής. Η Κουμπάρη ήταν ο πολιτιστικός σύλλογος Σύφνου. Οι νύφες ήταν από τον Σύλλογο Ποντίων Μελίκης και Περιχώρων, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέο Νεοκάστρο, μην ξεχάσουμε καμία, από το Ιδράμα και από το Σύλλογο του Μακροχωριού. Από τη μεριά μας να ευχηθούμε στο Μελικιώτικο Καρναβάλι, όπως κάθε χρόνο ξεχωρίζει το Μελικιώτικο Καρναβάλι, και να ευχηθούμε σας τους διοργανωτές καλή επιτυχία. Και βλέπουμε ότι ο καιρός φέτος, Άλεξ, δεν είναι σύμμαχος, αλλά το κέφι δεν πάει να υπάρχει. Ακόμα και με ομπρέλες, σας περιμένουμε όλους αύριο εδώ να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια, Άλεξ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.